Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Βελεγράκη, τον δικηγόρο, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση της Άττικης Γλυκερίας Μανουσάκη, η οποία υπενθυμίζουμε ότι εμβολιάστηκε με το εμβόλιο της AstraZeneca κατά του κορονοϊού το Μάιο του 2021, οπότε δυστυχώς μετά από μερικές μέρες παρουσίασε παθολογικά προβλήματα και η άτυχη γυναίκα κατέληξε. Πριν όμως δώσουμε το λόγο στον κύριο Βελεγράκη, πρέπει να πούμε έτσι σε γενικές γραμμές ότι παγκόσμια επικρατεί ένας αναβρασμός, θα λέγαμε, μετά την είδηση. Σας δίνουμε το ιστορικό πως η αγγλοσουηδική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca έχει προχωρήσει στην απόσυρση του εμβολίου κατά το κορονοϊού, το οποίο παρήγαγε το 2021 με το όνομα, αν θυμάμαι καλά, Vaxzevria, η επιστημονική ονομασία, και με το οποίο είχαν εμβολιαστεί εκατομμύρια άνθρωποι και δυστυχώς χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Καλώς ορίστε, κύριε Βελεγράκη, ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την συνομιλία που θα έχουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρδάκη, και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές. Να είστε καλά, αντευχόμαστε. Θέλω λίγο να μας δώσετε το ιστορικό, έτσι να ακούσουν οι ακροατές πώς είχε η υπόθεση αυτή. Όπως είπατε, υπήρχε μια τραγική κατάληξη με την άτυχη Γλυκερία. Η Γλυκερία ήταν μια νεαρή μητέρα, νέα μητέρα, 43 μόλις ετών, η οποία έσπευσε να κλείσει τον εμβολιασμό της με το συγκεκριμένο σκεύασμα της εταιρείας AstraZeneca λίγες ημέρες πριν την παρέλευση του μηνός Απριλίου του 2021. Όρισε το ραντεβού της υποχρεωτικά για εμβολιασμό με το συγκεκριμένο σκεύασμα στις 6 Μαΐου του 2021 και μόλις λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό της, 5 μέρες συγκεκριμένα αν θυμάμαι καλά, παρουσίασε συμπτώματα κεφαλαλγίας, η οποία εξελίχθηκε στη συνέχεια σε θρομβοπενία, δηλαδή αιμορραγία, εγκεφαλική αιμορραγία και θρόμβωση συνδυαστικά, δηλαδή με ταυτόχρονη παρουσίαση αυτών των δύο συνδρόμων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί ιατρικά καταλήλως αυτό το φαινόμενο και να καταλήξει μετά από μερικές μέρες, περί το τέλος δηλαδή του Μαΐου, από εγκεφαλική αιμορραγία σε συνδυασμό με θρόμβωση. Η άτυχη μητέρα άφησε πίσω της 3 ανήλικα παιδιά, πέρα από το σύζυγό της, σε πολύ τρυφερή ηλικία, δηλαδή μόλις 8, 12 και 6 ετών κατά το χρόνο του θανάτου της. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα τραγικό γεγονός και με τα τελευταία γεγονότα αναβιώνει αυτή η ιστορία, ενώ δηλαδή την ανακοίνωση της απόσυρσης του εμβολίου από την AstraZeneca, αναβιώνει αυτή η ιστορία στις μνήμες των δικών της ανθρώπων και εντείνεται, επιτείνεται ο πόνος τους αντί να υπάρξει κάποια ανακούφιση. Τραγική η περιγραφή και η κατάληξη δυστυχώς της περίπτωσης αυτής και μιλάμε για παιδιά 8, 12 και 6 ετών που έχουν σίγουρα την ανάγκη της μητέρας αλλά και του πατέρα. Ο πατέρας είναι εν ζωή, έχασαν όμως την μητέρα τους που η μητέρα, η απώλεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο πρόσωπο. Δυστυχώς. Ακριβώς. Κύριε Βελεγράκη, θέλω να μου πείτε πώς είδατε την ανακοίνωση της AstraZeneca που έκανε την απόσυρση του εμβολίου. Φαντάζομαι ότι θα έχει ήδη οχλήσεις δικαστικές από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο, φαντάζομαι. Ασφαλώς υπάρχουν, καταρχάς να πούμε, να ξεκινήσω από το τέλος της ερώτησής σας, υπάρχουν αγωγές ομαδικές, κυρίως στο πεδίο της Μεγάλης Βρετανίας, όπου υπήρξε αποκλειστική διάθεση του συγκεκριμένου εμβολίου, λόγω του ότι η Μεγάλη Βρετανία ήταν και η χώρα παραγωγής του, από πολλές οικογένειες θυμάτων. Εκεί υπήρξαν και πολλοί θάνατοι. Να πούμε το εξής, ότι εδώ σε επίπεδο Ελλάδος έχει προκληθεί μια αναπαραγωγή πολλών δημοσιευμάτων, όπως βλέπετε, η οποία δείχνει ότι υπάρχει απόσυρση και μάλιστα συνδυάζεται αυτή η απόσυρση του εμβολίου της AstraZeneca με μια προγενέστερη παραδοχή, έτσι τουλάχιστον διαβάζω και εγώ στα δημοσιεύματα, ότι υπάρχει ένα έγγραφο που παραδέχεται η ίδια η εταιρεία ότι προκαλούνταν με τον εμβολιασμό αυτό το σύνδρομο Β, αυτό που παρουσίασε δηλαδή και η άτυχη γλυκερία της θρομβοπενίας σε συνδυασμό με θρόμβωση. Όλα αυτά δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να επιβεβαιώνουν τις θέσεις μας που ευθύς εξ αρχής δηλαδή υποστηρίξαμε και
ούτως ή άλλως από τον ιατρικό φάκελο τον ίδιο της εκλειπούσας αποδεικνύεται ότι το σύνδρομο αυτό προκλήθηκε από τον εμβολιασμό της με το AstraZeneca. Αυτό όμως που έχω να παρατηρήσω σε σχέση με τις τελευταίες ανακοινώσεις, κύριε Βαρδάκη, είναι ότι διαπιστώνεται μια προχειρότητα από πλευράς ελληνικής πολιτείας ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος του εμβολιασμού, δοθέντως ότι ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για το ηλικιακό γκρουπ των 40 έως 44 ετών με αποκλειστική δυνατότητα εμβολιασμού με το συγκεκριμένο σκεύασμα, την ώρα που σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη και στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως η δυνατότητα εμβολιασμού με το AstraZeneca ενδείκνυτο μόνο στις ηλικίες άνω των 55 ετών ή ακόμη είχε πάυσει και εντελώς. Γεγονός που σημαίνει ότι υπήρξε μια αντιστροφή ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος του εμβολιασμού εδώ από την ελληνική πολιτεία, την οποία ακόμη δεν μπορώ να κατανοήσω και τη θεωρώ και παράδοξη, αν μου επιτρέπετε. Λίγο σας διακόπτω, γιατί είναι αυτό πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό το σημείο που μας περιγράφετε. Λέτε ότι, δεν το ήξερα, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμβόλιο γινόταν σε ηλικίες άνω των 55 και εδώ σε όλες τις ηλικίες. Υπήρξε ήδη από το Μάρτιο του 2021, δηλαδή προτού εκκινήσει η δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού για εμβολιασμό με το συγκεκριμένο σκεύασμα, κύριε Βαρδάκη, στην Ελλάδα. Ήδη από το Μάρτιο του 2021 υπήρξε, υπήρξε μεγάλη αρθρογραφία ιατρικού περιεχομένου και επιστημονικού περιεχομένου και ανακοινώσεις οι οποίες έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου για την πρόκληση του συγκεκριμένου συνδρόμου από τον εμβολιασμό με το συγκεκριμένο σκεύασμα. Της θρόμβωσης λέτε και της θρομβοπενίας. Ακριβώς. Ως εκ τούτου πάρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων να πω χαρακτηριστικά τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις χώρες τις σκανδιναβικές, ακόμη και την Αυστραλία, η οποία έχει ένα πολύ εμπεριστατωμένο έντυπο εμβολιασμού για το οποίο προειδοποιούσε και για τον κίνδυνο πρόκλησης αυτού του συνδρόμου, ενώ στην Ελλάδα δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο, είχαν πάψει τον εμβολιασμό με το συγκεκριμένο εμβόλιο και μάλιστα προέτειναν και στους ανθρώπους που είχαν ήδη κάνει την πρώτη δόση με το εμβόλιο της AstraZeneca να προβούν στη δεύτερη δόση με άλλο σκεύασμα τύπου mRNA ή κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, που δεν είναι το Astra, που δεν ήταν το AstraZeneca. Ενώ υπήρξε λοιπόν όλη αυτή και φιλολογία και αρθρογραφία ιατρική και επιστημονική και μάλιστα υπήρξε και από την ίδια την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ένα άρθρο το οποίο νομίζω ότι είναι ακόμη και στην ιστοσελίδα της δημοσιευμένο σε σχέση με την αντιμετώπιση και τη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με το σύνδρομο Β από το AstraZeneca, το οποίο έκρουε και αυτό τον κόδωνα του κινδύνου, η ελληνική πολιτεία επέλεξε να ενεργοποιήσει σε μια ευαίσθητη ηλικία κατά τα φαινόμενα έτσι όπως είχε τεθεί το ζήτημα, δηλαδή κάτω των 50 και μάλιστα και κάτω των 44 ετών, με μόνη δυνατότητα εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca. Ενώ ταυτόχρονα, να πω και αυτό γιατί αυτό επιτείνει ακριβώς και το παράδοξο που έθεσα προηγουμένως, ότι από ηλικίες 45 έως 49 ετών, ταυτόχρονα η ελληνική πολιτεία είχε δώσει τη δυνατότητα εμβολιασμού με όλα τα εμβόλια, όχι μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca. Άρα λοιπόν, ελπίζω να γίνομαι κατανοητός και να μην κουράζω, αυτό που έχω να πω σε αυτό είναι ότι επειδή ακούγεται και το επιχείρημα από την πλευρά της πολιτείας, το άκουσα συγκεκριμένα από τον κύριο Μαγιορκίνη σήμερα, ότι δεν υπήρχε διαθεσιμότητα σε άλλα εμβόλια, αλλά παρά μόνο της AstraZeneca, να επισημάνω ότι την ίδια περίοδο που από 40 έως 44 ετών η ελληνική πολιτεία έδινε αποκλειστική δυνατότητα εμβολιασμού με το AstraZeneca, ταυτόχρονα από 45 έως 49 ετών χορηγούσε τη δυνατότητα στον κόσμο να εμβολιαστεί με οποιοδήποτε εμβόλιο εκείνος επέλεγε. Παραξενεύει για αυτή την αστοχία της ελληνικής πολιτείας όντως ποιο γεγονός, κατά την άποψή μου, δημοσιογραφικά το προσεγγίζω. Θυμάστε ότι είχαμε εξαίρετους επιστήμονες σε ιατρικό επίπεδο. Είχε συσταθεί μια επιτροπή που λεγόταν και η επιτροπή αποτελούμενη από σοφούς, εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, που συνέχεια έβγαινε προς την κοινωνία και έλεγε άφοβα να κάνουμε τα εμβόλια, δεν υπάρχει κίνδυνος. Μην ακούτε ότι οι ψεκασμένοι λένε και οι αψέκαστοι τα μεν και τα δε κλπ. Τα θυμόμαστε όλοι αυτά. Πώς λοιπόν αυτή η επιτροπή υπέπεσε σε τόσο σημαντικά λάθη? Δεν μπορώ να το εξηγήσω, κύριε Βαρδάκη,
και προφανώς δεν μπορώ και να αμφισβητήσω τις προθέσεις των ανθρώπων που συναπαρτίζουν τη συγκεκριμένη επιτροπή, διότι αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς ήθελαν να κάνουν το καλό. Ωστόσο όμως, εάν παρατηρήσει κανείς τα διεθνή δεδομένα, αλλά και τα εγχώρια επιστημονικά άρθρα και όλη την επιστημονική κοινότητα εκείνης της περίοδου, την οποία μελέτησα και εγώ κατά τη διάρκεια έρευνας αυτής της υπόθεσης, διαπιστώνει ότι ήταν τουλάχιστον εσφαλμένο το να οριοθετήσουν, το να βάλουν μάλλον μόνη δυνατότητα εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca για τις ηλικίες 40 έως 44 ετών. Διότι το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στις ηλικίες κάτω των 50 ετών και δι στις γυναίκες, δηλαδή στην αναπαραγωγική τους ηλικία. Άρα λοιπόν και η ατυχής γλυκερία, η εκλιπούσα, είχε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που συνδυαστικά ήταν αντεδείκνυντο, να το πω έτσι, για τον εμβολιασμό της με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Μιας και μιλάμε για την Ευρώπη, γιατί αυτά τα φάρμακα, τα εμβόλια ήταν η χρήση τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτά τα πλαίσια μένουμε και μιλάμε. Το ερώτημα το επόμενο είναι, γιατί σίγουρα θα είχαμε και άλλα περιστατικά στις χώρες της Ευρώπης, πιθανά μη θανατηφόρα, αλλά σίγουρα είχαμε κρούσματα γυναικών και ανδρών ίσως, που πήγαν και ζήτησαν τη βοήθεια την νοσοκομιακή από τις συνέπειες του εμβολίου. Θέλω λοιπόν να λίγο με το σχολιάσετε αυτό. Βεβαίως, υπήρξαν πάρα πολλά κρούσματα. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα δεν είχαμε άλλο κρούσμα θανάτου, ωστόσο είχαμε κρούσματα θρόμβωσης, η οποία ευτυχώς δεν επήλθε συνδυαστικά με μία θρομβοπενία, δηλαδή με αιμορραγία ταυτόχρονη, γιατί εδώ αντιλαμβάνεστε ότι πηγαίνοντας κάποιος να αντιμετωπίσει ιατρικά το ένα, προκαλεί το άλλο ενδεχομένως, χωρίς να είμαι ιατρός, αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Είχαμε πολλά περιστατικά θρομβώσεων και μάλιστα έχουν γίνει και γνωστά. Και σε επίπεδο δε Ευρώπης υπήρχαν και αρκετοί θάνατοι. Και όπως σας είπα και αρχικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ήταν και το χώρος όπου χορηγεί το αποκλειστικά αυτό το εμβόλιο, υπήρξαν πάρα πολλοί θάνατοι γυναικών κάτω των 50 ετών. Κύριε Βελεγράκη, ο εντολέος σας ή η εντολή σας, τι σας έχουν πει να κάνετε? Κοιτάξτε, αρχικά να σας πω ότι έχουμε ήδη εδώ και πολύ καιρό καταθέσει αγωγή στρεφόμενη κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της 7ης ΔΥΠΕ, Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. 7η ΥΠΕ, Κρήτης, ναι. 7η ΥΠΕ, Κρήτης, ακριβώς, η οποία πρόκειται να εκδικαστεί μετά από τρεις αναβολές τώρα που έχει πάρει υπόθεση λόγω των δικών μας αποχών και της έλλειψης φακέλου από πλευράς διοίκησης. Πρόκειται να δικαστεί τώρα τον Ιούνιο του 2024. Δηλαδή σε ένα μήνα περίπου, και από εκεί και πέρα έχω ήδη λάβει εντολή, κύριε Βαρδάκη, για την άσκηση αγωγής και κατά της εταιρείας παραγωγής και διάθεσης του εμβολίου της AstraZeneca. Δηλαδή, και βρίσκομαι στο στάδιο ολοκλήρωσης αυτής, προσεχώς θα την καταθέσω. Μας είπατε ότι εδρεύει, είναι αγγλική η εταιρεία αυτή? Η εταιρεία αυτή είναι αγγλική, υπάρχει και AstraZeneca Ελλάς, ωστόσο αυτό ακόμη είναι υπό έρευνα, κύριε Βαρδάκη. Μάλιστα. Και θα κατατεθεί προσηκόντως. Ναι. Μάλιστα. Άλλοι συνάδελφοί σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει ανάλογες νομικές ενέργειες? Αυτό που έχει κοινολογηθεί και διαβάζω και εγώ, κύριε Βαρδάκη, είναι ότι υπήρξε στη Μεγάλη Βρετανία ένας μηχανισμός κρατικός, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα δήλωσης των συμπτωμάτων αυτών από τους πάσχοντες ή από τις οικογένειες τους σε περίπτωση θανάτου και καταβολής αποζημιώσεως. Και επίσης γνωρίζω ότι υπάρχει και μια ομαδική αγωγή 51, αν δεν κάνω λάθος, οικογενειών κατά της εταιρείας, η οποία νομίζω ότι ξεσήκωσε και ιδιαίτερος άλλο και έχει γραφεί και αυτό το γεγονός μαζί με την απόσυρση του εμβολίου από την εταιρεία. Κύριε Βελεγράκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ήσασταν άκρος διαφωτιστικός και σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση που μας κάνατε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπάρξει και κάποια δικαίωση της μνήμης της Μακαρίτης, της Γλυκέρειας από αυτή την ιστορία. Ασφαλώς και αντιλαμβάνομαι και τη θέση των επιστημόνων, οι οποίοι οφείλουν να καθησυχάζουν το κοινό. Ωστόσο όμως δεν χωρεί πλέον αμφιβολία ότι ο θάνατος της Μακαρίτισσας και επήλθε εξαιτίας του εμβολιασμού της με το συγκεκριμένο σκεύασμα, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και να αναζητηθούν οι ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βελεγράκη, να είστε καλά. Και εσείς, κύριε Βαρδάκη, ευχαριστώ.